Η Big Win, εθνικός χορηγός της EuroLeague. Το βράδυ είναι πολύ δύσκολο για όσους έχουν ζήσει στον αθλητισμό, οι ήττες είναι πάντα στενάχωρες. Σε τέτοια σημασία παιχνίδια ακόμα πιο έντονες. Και όσοι έχουν ζήσει μια παρόμοια κατάσταση, καταλαβαίνουν ότι είναι δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Ξέρεις, πρέπει το επόμενο πρωί να σηκωθείς πάλι τα πόδια σου και να προχωρήσεις μπροστά. Αν κάνεις μια αποτίμηση της φετινής χρονιάς, και το λέω χωρίς καμία διάθεση να ευλογήσω τα γένια μας, κανείς δεν περίμενε από εμάς στην αρχή της χρονιάς να είμαστε εδώ τώρα. Χάσαμε στην τελευταία φάση από τους πρωταθλητές Ευρώπης, μια ομάδα με τεράστια εμπειρία που πάντα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτού του είδους τις συναντήσεις, τις διοργανώσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά από όλη αυτή την κατάσταση. Το μόνο που με, αν μου επιτρέπετε, το μόνο που με συναχώρησε είναι που διάβασα κάτι δηλώσεις του Σάσα χθες ότι είμαι υπεύθυνος, ότι δεν έπαιξα καλά. Του είπα σε όλη την ομάδα ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν τελείως λάθος δήλωση. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της ομάδας. Όλοι μαζί από την αρχή της χρονιάς κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Το αν κάποιος βάλει δύο σούτ ή δεν βάλει, δεν μπορεί να επηρεάσει μια προσπάθεια η οποία έχει χιλιάδες ώρες προπόνησης, αφοσίωσης, επαγγελματισμού, συναισθημάτων. Δεν είναι τελείως λάθος να πούμε ότι κάποιος είναι υπεύθυνος. Καταλαβαίνεις ότι ο Σάσα, επειδή τον ζεις και τον ξέρεις και για παραπάνω, τον ζεις καθημερινά και με τις προπονήσεις, αισθάνθηκε υπεύθυνος γιατί δεν ήταν αυτός που ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια? Και αν θέλεις και την προσωπική μου άποψη, επειδή ήταν ο μοναδικός που κάθισε και μίλησε σε 20 μέσα εδώ, δηλαδή ήταν 45 λεπτά το παιδί στη μεικτή ζώνη και μιλούσε, αυτό από μόνο του δείχνει πώς αισθάνθηκε, ότι το έφερνε βαριά πάνω του. Μα όλοι το φέρνουμε βαριά. Δεν μπορεί κανένας να το φέρνει πιο βαριά ή πιο ελαφριά. Όλοι το φέρνουμε βαριά. Το θέμα είναι το εξής. Όλοι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό. Η δικιά μας προσοχή είναι ότι όλοι μαζί χάνουμε και όλοι μαζί κερδίζουμε και αυτό είναι όλο. Για την τελευταία φάση, έχεις κάποιες διαφορετικές σκέψεις σήμερα? Όχι, καμία διαφορετική. Αφήνω για τους προπονητές του πληκτρολογίου και τους ειδικούς να το αναλύσουν και να πούνε, να δικάσουν. Δεν έχω καμία διαφορετική σκέψη. Πήραμε μια απόφαση. Πιθανά αν είχαμε κάνει φάουλ και είχαμε χάσει με δύο βολές, ας πούμε, για παράδειγμα, πάλι θα γινόταν κριτική γιατί δεν παίξαμε μια άμυνα. Εμείς βασιστήκαμε στην άμυνά μας, η οποία το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν πολύ αποτελεσματική. Οι αντίπαλοι σκόραραν μόνο με βολές. Και αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το μπάσκετ.